Σάλο προκαλεί η καταγγελία 43χρονης Βρετανίδας πως έπεσε θύμα βιασμού από ταξιτζή στην περιοχή των Μαλλιών. Η Βρετανίδα, η οποία βρίσκεται για διακοπές στην περιοχή μαζί με μια φίλη της, κατέφυγε στο αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου, όπου κατήγγειλε ότι ο ταξιτζής τη βίασε σε ερημική περιοχή, ενώ η ίδια εξαιτίας της κατανάλωσης αλκοόλ ήταν αδύνατο να αμυνθεί. Αυτό που έχω να πω με σιγουριά είναι όλα τα γεγονότα, τα περιστατικά, ο τρόπος που έγινε. Η μαρτυρία και της φίλης της και όλα αυτά όταν η ίδια του λέει, άφησαν τη φίλη της και του λέει θέλω να γυρίσουμε πίσω γιατί ξεχάσα στο μπαρ το τηλέφωνό μου ενώ δεν το είχε ξεχάσει για να μείνουν οι δυο τους. Τώρα εκ των υστέρων να συζητάμε για βιασμό. Νομίζω ότι αν εκ των υστέρων άλλαξε γνώμη ή έχει κάτι βαθύτερο στο μυαλό της στο σκήνιτρο, αυτό δεν πάω το γνωρίζω τώρα. Στις 4 τα ξημερώματα και ενώ οι δύο κοπέλες είχαν καταναλώσει αλκοόλ, μπήκαν στο ταξί και ζήτησαν να τις μεταφέρει στο ξενοδοχείο τους. Η 43χρονη φέρεται να δήλωσε στον 28χρονο ότι ξέχασε το κινητό της και του ζήτησε να επιστρέψουν στο μπαρ για να το πάρει. Τότε εκείνο, σύμφωνα με την κατάθεσή της, τη μετέφερε σε ερημική περιοχή, όπου σύμφωνα με το περιεχόμενο της καταγγελίας την εξανάγκασε να συνευρεθούν. Ο 28χρονος ταξιτζής που εντοπίστηκε και συνελήφθη από τους αστυνομικούς λίγη ώρα μετά την καταγγελία αρνείται το βιασμό και ισχυρίζεται ότι συνευρέθηκαν με τη συνένεσή της σύμφωνα με το συνήγορό του. Από τη στιγμή που συνομίλησε με τους αστυνομικούς και γραπτά και προφορικά είναι ότι με μια γυναίκα τον υστέρων μηνύθηρα έκανε συνενετικό σεξ κατά δική της επιθυμία. Ήταν με μία φίλη της αρχικά, μετά ζήτησε να μείνουν οι δυο τους, άφησε τη φίλη της στο ξενοδοχείο και πήγανε μαζί βόλτα και έγινε αυτό που έγινε. Η ίδια εκ των υστέρων έλεγε ότι δεν αναγνωρίζω καν ποιος είναι, ήταν πολύ μεθυσμένη. Τώρα, αν πραγματικά δεν θυμάται, είναι σε σύγχυση, είναι ψυχολογικά έτσι ώστε να καταγγέλει κάτι το οποίο δεν έχει γίνει, αυτό δεν το γνωρίζω. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι από την όλη δικογραφία προκύπτει ότι δεν έχει γίνει κάτι το παράνομο αυτό που λέει, το οποίο κάνει η ίδια δεν θυμάται να περιγράψει δηλαδή. Παρά τους ισχυρισμούς του, σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος από τον εισαγγελέα, ενώ έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Παρασκευή.